Το Τρίτο Θέατρο. Η τρίτη εβδομαδιαία θεατρική εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 21:45 από το Εθνικό Πρόγραμμα και που το ρεπερτόριό της αποτελείται από κλασικά, ποιητικά και πρωτοποριακά έργα. Σίλερ, Μαρία Στιούαρτ, δεύτερο και τελευταίο μέρος. Παίζουν με τη σειρά που θα τους ακούσετε οι καλλιτέχνες. Γιανούλα Κέννεντι, Έλλη Ξανθάκη. Μαρία Στιούαρτ, Ιβάσο Μανολίδου. Αμάιος Πόλετ, Χριστόφορος Χιμάρας. Τάλμποτ, Κόντες του Στρόσμπερι, Γρηγόρης Βαφιάς. Βασίλισσα Ελισάβετ, η Μέρη Αρώνη. Κόντες Λέστερ, Νίκος Τζόγιας. Μόρτιμερ, Νίκος Βασταρδής. Ο Κέλλη, Αθηνόδορος Προύσελης. Κόντες Ομπεσπίν, Άρης Μαλιαγρός. Βαρόνος Μπέρλι, Φίβος Ταξιάρχης. Ντάβινσον, Λεωνίδας Θεοδωρόπουλος. Αξιωματικός σωματοφυλακής, Ορέστης Ραυτόπουλος. Αρχιθαλαμιπόλος, Κώστας Παπαγεωργίου. Αξιωματικός της Φρουράς, Κώστας Κοσμαδόπουλος. Κόντες Κέντ, Θανάσης και Δράκας. Μέλβιλ, Χρήστος Μάντζαρης. Μαργαρίτα Κέρλ, Αλίκη Ζαβερδινού. Μπουργκόιν, Ιατρός, Κώστας Κόκος. Η μετάφραση της Μαρίας Στιούαρτ είναι του Θρασίβουλου Σταύρου. Η μουσική επιλογή της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Άρτεμις Τροίζου. Ρύθμιση ήχου Στέφανος Ευαγγελίου. Και η ραδιοσκηνοθεσία του Κωστή Μιχαηλίδη. Προηγείται σύντομη περίληψη του πρώτου μέρους του έργου. Η Μαρία Στιούαρτ, φυλακισμένη στην Αγγλία, ύστερα από ένα δικαστήριο παροδία, αρχίζει να βλέπει το θάνατο να έρχεται. Απομεμονωμένη από όλους, με μοναδική συντροφιά της την νένα της, τη Γιανούλα Κέννεντι, μαστιγώνεται από τις τύψεις της. Αυτή η ωραία βασίλισσα της Σκωτίας, η φιλάρεσκη, η δοσμένη στις διασκεδάσεις, η γυναίκα που ενέπνεε τον έρωτα και που ένας τροβαδούρος για χάρη της έβαψε με το αίμα του το πλακόστρωτο των ανακτόρων της, αναλογίζεται στο κελί της όλο τούτο το παρελθόν. Μάταια η νένα της προσπαθεί να την παρηγορήσει, μάταια προσπαθεί να την πείσει ότι υπάρχουν ελαφρυντικά για όλα τα σφάλματα και τα αμαρτήματά της. Η Μαρία Στιούαρτ δεν την ακούει. Είναι τώρα τόσο ώριμη η σκέψη της, τόσο φιλοσοφημένη. Τι κρίμα, για την ωραία βασίλισσα της Σκωτίας ήταν πολύ αργά. Πολύ αργά απέκτησε τα όπλα που της ήταν απαραίτητα σαν εστεμένη. Δεν μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει όχι μονάχα για να σωθεί, αλλά ούτε για να αμυνθεί κατά των κατηγοριών και των συκοφαντιών. Γιατί η συγγένεισά της η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας την καταδίωκε, γιατί της φέρθηκε σαν να ήταν μια κοινή θνητή. Η ιστορία δεν ξεκαθάρισε τα αίτια. Πάντως, στις νεφελώδεις εξηγήσεις που ανεγράφησαν στις σελίδες της, αποδίδεται η στάση της Ελισάβετ σε πολιτική σκοπιμότητα. Όμως, οι συγγραφείς ιστορικών βιβλίων απέδωσαν στην Ελισάβετ και ένα προσωπικό μίσος και ζήλια για τη Μαρία Στιούαρτ. Ήταν το μίσος και η ζήλια της άσχημης και αποκρουστικής γυναίκας για μια λιγοητευτική και αξιολάτρευτη. Ο Σίλερ δεν ερεύνησε στο έργο του τα αίτια αυτά. Έδωσε μονάχα το δράμα της όμορφης εστεμένης. Έδωσε την τραγικότητα της ζωής της Μαρίας Στιούαρτ, ενώ άστραφτε πάνω από το κεφάλι της η κοφτερή λεπίδα του τσεκουριού του Δημίου. Η Μαρία Στιούαρτ υπέμενε καρτερικά το σκληρό πεπρωμένο της. Αυτή η φιλάρεσκη, η κομψότατη και τόσο δοσμένη στις κάθε είδους απολαύσεις βασίλισσα, που ποτέ δεν είχε σκεφτεί βαθιά και που ποτέ δεν νοιάστηκε για κάτι πέρα από τα ενδιαφέροντα της ατομικής ευτυχίας της, έγινε, όπως αναφέραμε, μια φιλόσοφος, εκεί στο κελί της φυλακής της. Δεν μνησικακούσε εναντίον των δεσμοφυλάκων της. Τους αντίκριζε με καλοσύνη και πραότητα. Ήξερε πως δεν ευθύνονταν οι ίδιοι για τον αχάριστο ρόλο που υποδίονταν. Ούτε και εναντίον της εξαδέλφης της Ελισάβετ ένιωθε πικρία. Παράπονο είχε απλώς γιατί ποτέ δεν θέλησε να κουβεντιάσει μαζί της. Όσες φορές ζήτησε να τη δει, η βασίλισσα της Αγγλίας αρνήθηκε. Όσο οι πιέσεις των δεσμοφυλάκων αυξάνονταν, όσο οι ταπεινώσεις και οι εξευτελισμοί πληθαίνονταν, η Μαρία Στιούαρτ ένιωθε να αγγίζει πια στον τράχυλό της η κρύα λεπίδα του τσεκουριού του Δημίου. Δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι το τέλος της πλησίαζε. Μοναδική της σκέψης ήταν να της παραχωρήσουν την εσχάτη εύνοια να επικοινωνήσει με ένα πνευματικό, με ένα συμβολεογράφο και ένα γραμματικό. Έπρεπε να φροντίσει για την ψυχή της και για την τελευταία της θέληση. Λογάριαζε τον εαυτό της σαν ετοιμοθάνατο. Σε αυτή την εύνοια, την επιβεβλημένη από άγραφους νόμους ηθικής, η Μαρία Στιούαρτ θα έπρεπε να μην συναντήσει την άρνηση. Εν τούτης, ο Πόλετ, ένας από τους δεσμοφύλακές της, την χλέβασε. Τη χλέβασε προτείνοντάς της να επικοινωνήσει με τον εφημέριο του τόπου. Αυτή, μια βασίλισσα, να εξομολογηθεί σε ένα τυχαίο εφημέριο. Το σαράκι του πόνου τρυπούσε όλο ένα και περισσότερο την ψυχή της φυλακισμένης βασίλισσας της Σκωτίας και πιότερο απ' όλα το σαράκι της άγνοιας που είχε για την καταδίκη που τη βάραινε. Ένα δικαστήριο συνεκροτήθη γρήγορα και μυστικά. Σχεδόν σύρθηκε ως εκεί η όμορφη βασίλισσα της Σκωτίας και ούτε κατάλαβε τι της επέβαλαν να πει σαν απολογία της. Όπως τα φαντάσματα ήρθαν και χάθηκαν οι δικαστές της. Η Μαρία Στιούαρτ νόμισε πως έζησε έναν εφιάλτη. Μάταια ρωτά τους γύρω τις δεσμοφύλακες για την απόφαση του δικαστηρίου. Θέλει να ξέρει αν νίκησε η αθωότης της ή αν κέρδισαν οι εχθροί της. Μα πάλι στη σιωπή βυθίζεται και χάνεται η παράκλησή της. «Είμαι ένοχη», φώναζε στην ένα της την πιστή και αφοσιωμένη. Μα η νένα, η Γιανούλα Κέννεντι, της αποκρινόταν πως ήταν τότε πολύ νέα. Την ενοχή, έλεγε, την αλαφρώνει νιώτη. Παρηγοριές. Σε άλλη εποχή θα ήταν ισχυρό επιχείρημα για τη Μαρία Στιούαρτ τα λόγια της νένας της και θα την καθησύχαζαν. Μα η Μαρία Στιούαρτ δεν μπορούσε πια να επιβάλλει σιγή σε αυτή τη φωνή της συνειδήσεως. Η ίδια είχε παρασύρει στη δολοφονία τον άνδρα της. Και σίγουρα τώρα ο νεκρός ήθελε να πάρει την εκδίκησή του από τον τάφο. Δίκαια λοιπόν πλήρωνε με αυτό το ψυχικό μαρτύριο, με αυτούς τους εφιάλτες, με τις τύψεις που την καταξέσχιζαν σαν ερηνίες. Σε αυτό το αποκορύφωμα του πόνου της, η Μαρία Στιούαρτ δέχεται την επίσκεψη της Ελισάβετ. Η θύελα ήταν αναπόφευκτη. Η τραγωδία της βασίλισσας της Σκωτίας πλησιάζει προς το τέλος της. Σίλερ, Μαρία Στιούαρτ, δεύτερο και τελευταίο μέρος. Σαν να έχετε φτερά. Πώς τρέχετε έτσι? Σταθείτε. Δεν μπορώ να ακολουθήσω. Την καινούργια μου λευτεριάσε να χαρώ. Σαν παιδί, έλα μαζί στο ξέφωτο έξω, με το βήμα φτερωμένο και αλαφρό, στο λιβάδι τολοπράσινο να τρέξω. Δεν είμαι πια στον πένθυμο βυθό. Απ' τη μαύρη φυλακή μου, αλήθεια, βγήκα. Άφησε με στα γεμάτα εδώ να πιω τα γεριού, τα γνού και ελεύθερου, τη γλύκα. Η φυλακή σας έγινε μονάχα λιγάκι πιο πλατιά, ακριβή μου λέδι. Δεν βλέπετε τον τοίχο που μαζώνει, γιατί τον κρύβουν τα πυκνά τα δέντρα. Σε ευχαριστώ που κρύβεις με στην πράσινη σου φιλοσιά της φυλακής τους τοίχους. Φιλικό μου εσύ Ρουμάνι, αφήστε με να ονειρευτώ την ευτυχία, τη λευτεριά. Μη με ξυπνάτε από τη γλυκιά μου πλάνη. Μη δε με ζώνει του ουρανού η πλατιά αγκαλιά. Εκεί που υψώνονται στα χτιά, τα ανταριασμένα τα βουνά, στις χώρας μου τα σύνορα αρχινάνε. Τα νέφια αυτά που σέρνονται προς τον νοτιά, για της Γαλλίας τα πέλαγα τα μακρινά τραβάνε. Γοργά νέφια, καραβάκια εσείς του εθέρα. Αχ, έξαλλη είστε αγαπητή μου λέδη. Η λευτεριά σας έλειψε για χρόνια και όπως τη βρίσκεται έτσι σας μεθάει. Το καΐκι του εκεί δεν είναι ένας ψαράς. Θα μπορούσε να με φέρει σε μια χώρα φιλική, να με γλιτώσει μόνο μιας. Όνειρα πλάνα. Πέρασε των σπιούνων μας ακολουθάει το βήμα. Δεν κοιτάτε. Μαύρη σκληρή απαγόρευση αλαργεύει δόθε κάθε καρδιά που συμπονάει. Όχι, καλή Γιανούλα. Δεν άνοιξαν τη φυλακή στην πόρτα έτσι του κάκου. Αυτή η μικρούλα η Χάρη είναι μηνύτρα ευτυχίας πιο μεγάλης. Δεν γελιέμαι. Στο χέρι της αγάπης το χρωστάω. Στο δυνατό χέρι του Λόρδου Λέστερ. Σιγά σιγά τη φυλακή μου ανοίγουν. Από το μικρό με πάνω στο πιο μεγάλο, ώσπου να δω το πρόσωπο εκείνου που θα μου λύσει τα δεσμά για πάντα. Την αντίφαση αυτή πώς να εξηγήσω. Χτες μόλις σας έφεραν του θανάτου το μήνυμα και σήμερα σας δίνουν... Α! Ένα βούκινο! Τα ακούς που αχολογάει μες στους κάμπους και στα δάση. Στο γοργό τα λογό μου, αχ να πηδούσα, και όπου πάει χαρούμενη παρέα να πάω κι εγώ. Πάλι! Ω γνώριμη φωνή, φωνή γεμάτη από θύμισες γλυκές, νοσταλγικές. Είστε ευχαριστημένοι τέλος πάντων. Αξίζω μια φορά το ευχαριστώ σας. Σε εσάς χρωστάω υπότυπο όλετα αυτή τη χάρη. Σε μέ, γιατί όχι. Πήγα στο παλάτι, παράδοσα το γράμμα. Αλήθεια, το δώσατε. Και η λευτεριά που τώρα χαίρομαι είναι καρπός του γράμματός μου. Και όχι μονάχα αυτός. Ετοιμαστείτε για κάτι πιο μεγάλο. Σαρ, για κάτι πιο μεγάλο. Τι θέλετε να πείτε? Τα βούκινα τα ακούσατε? Τρομάζω. Η βασίλισσα βγήκε εδώ στα γύρω για κυνήγι. Τι! Σε λίγο θα είναι μωρό σας. Τι τρέχει, Λέδη? Πώς χλωμιάσατε έτσι? Δεν σας αρέσει? Πώς? Αυτή δεν ήταν η αίτησή σας? Πιο νωρίς παρότι ελπίζατε τη δέχτηκαν. Γιατί δεν με ειδοποίησαν? Να το ξέρω. Ανέτοιμη είμαι τώρα, ανέτοιμη είμαι. Το ζητούσα ως την πιο μεγάλη χάρη. Και τώρα με τρομάζει. Έλα Γιανούλα, οδήγησε με σπίτι να συνέρθω. Βέβαια φοβάστε, φυσικό είναι τούτο. Να εμφανιστείτε μπρος στο δικαστή σας. Όχι, όχι γι' αυτό. Άλλο νιώθω στην ψυχή μου. Αχ, εσείς είστε ευγενικέ μου Τάλμποτ. Σας έστειλε ο Θεός αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να τη δω, απ' τη μισή τη γλιτώστε με όψη. Ρίγησά μου, ελάτε στον εαυτό σας. Θάρρος, είναι τώρα η κρίσιμη στιγμή. Την καρτερούσα, γι' αυτήν ετοιμαζόμουν χρόνια. Χρόνια στο νου μου τάλαια, τα είχα τυπωμένα στη μνήμη. Πώς να αγγίξω την καρδιά της. Ξαφνά όλα ξεχαστήκανε, σβηστήκαν. Και αίσθηση των βασάνων μου μονάχα ζει μέσα μου. Όλη φλόγα αυτή την ώρα. Μίσος γεμάτη ενάντια της γυρίζει η καρδιά μου. Οι άλλες σκορπάνες σκέψεις, οι καλές. Και σκοτεινή της κόλασης δαιμόνι με ζώνουν. Την πίκρα της καρδιάς σας συγκρατήστε. Όταν το μίσος ανταμώνει μίσος, καλό καρπό δεν φέρνει. Όσο μεγάλη αποστροφή κι αν νιώθετε, υπακούστε στον νόμο της στιγμής και στην ανάγκη. Τη δύναμη έχει αυτή. Ταπεινωθείτε. Μπρος της. Ποτέ. Όμως πρέπει. Είναι αδύνατο. Πρέπει. Με σεβασμό μιλήστε, με ηρεμία. Ζητήστε μεγαλόψυχη αντίκριση να φανεί. Μην της πάτε ενάντια. Αφήστε τα δικαιώματά σας. Δεν είναι ώρα. Δεν έπρεπε ποτέ μας να ειδωθούμε. Καλό από αυτό ποτέ δεν μπορεί να βγει. Όπως πληγώθηκα, όπως με έχει εκείνη προσβάλλει, συμφιλίωση δεν χωράει. Δείτε την πρώτα κατά πρόσωπο. Είδα σαν διάβασε το γράμμα σας ποια αισθάνθη συγκίνηση. Της βούρκωσαν τα μάτια. Ανέστητη δεν είναι. Εμπιστοσύνη δείχτε της κι εσείς πιότερη. Ίσα ίσα γι' αυτό έτρεξα μπροστά, για να σας δώσω τις συμβουλές μου, να σας δώσω θάρρος. Αχ, πάντα φίλος μου είσαστε εσείς, Τάλμποτ. Γιατί από τη φυλαξή σας να με πάρουν? Ξεχάστε τα όλα τώρα. Αυτό μονάχα προσέχτε. Ταπεινά να τη δεχτείτε. Είναι ο κακός μου δαίμονας μαζί της, ο Μπέρλι. Όχι, μονάχα ο Κόντας Λέστερ. Ο Λέστερ! Από αυτόν να μην φοβάστε. Δεν θέλει το χαμό σας. Το ότι εδέχτη τη συνάντηση η ρίγισσα, δικό του είναι έργο. Το ξέρα. Τι λέτε? Η βασίλισσα. Ποιο είναι αυτό το μέρος, Κόντε Λέστερ? Το Φόθριν Χέι. Στη Λόντρα στείλτε πίσω το κυνηγιού τη συνοδεία. Στους δρόμους τριμώχνεται ο λαός με προθυμία υπέρμετρη. Θα βρούμε καταφύγιο εδώ μέσα, στο ήσυχο αυτό δάσος. Με υπερβολή ο λαός μου με λατρεύει. Τόση χαρά είναι πια ειδωλολατρία. Έτσι θεούς τιμούνε και όχι ανθρώπους. Αχ, Θεέ μου. Η όψη αυτή η καρδιά δεν δείχνει. Η Λέδη ποια είναι? Είσαι στο Φότριν Χέι. Ποιος μου το έκανε αυτό? Μιλάω ορδελέστερ. Έτσι έγινε, βασίλισσα. Κι αφού ο Θεός εδώ σε οδήγησε, ας νικήσουν η μεγαλοψυχία και η συμπόνια. Μην αρνηθείς, βασίλισσα, να ρίξεις το βλέμμα σου στη δύστιχη που λιώνει στην όψη σου. Ποιος μου είχε πει για μια ταπεινωμένη? Μια περήφανη βλέπω, που οι συμφορές δεν την έχουν δαμάσει. Ας είναι. Ας το δεχτώ και τούτο ακόμα. Ας ξεχάσω ποια είμαι κι όσα ως τώρα υπόφερα. Μπροστά σε εκείνη ας πέσω, που με έριξες σε αυτή την καταφρόνια. Βασίλισσα αδερφή, ο ουρανός στο δικό σου το κεφάλι της νίκης έχει βάλει το στεφάνι. Στη θεότητα προσπέφτω, που σε έχει ανυψώσει. Μα στάσου. Στάσου τώρα κι εσύ, γενναιόψυχη αδερφή μου. Στην ντροπή μη μ' αφήσεις πεσμένη. Το ρηγικό σου χέρι άπλωσε τώρα και σήκωσέ με. Λέδη Μαρία, είσαι στη θέση που σου πρέπει. Κι ας είναι δοξασμένος ο Θεός μου, που μπροστά σου δεν έστρεξε να πέσω, όπως πέφτεις τώρα εσύ μπροστά μου. Ο ανθρώπου η τύχη νάστα τη σκέψου. Για χάρη αυτών των ξένων που μας βλέπουν, σε μένα ετίμησε τον εαυτό σου. Τον Τιούντορ μην ντροπιάζει το αίμα που ρέει στις φλέβες και των δυο μας. Τι έχεις να μου πεις, Λέδη Μαρία? Ακρόαση μου ζήτησες. Ξεχνάω πως είμαι μια βασίλισσα. Ξεχνάω τη βαριά προσβολή που μου έχει γίνει. Χρέος ιερό αδερφής για να εκτελέσω και σε παρηγορώ με τη θωριά μου. Τη μεγαλοψυχία μου ακολουθάω, όσο κι αν ξέρω πως το δίκαιο ψώγωθε να εκτεθώ, πως κατέβαινα τόσο χαμηλά. Γιατί βέβαια δεν ξεχνάς πως έβαλες ενάντια μου δολοφόνους. Δώσε, Θεέ μου, στην ομιλία μου δύναμη και βγάλ' της κάθε κεντρή. Φέρθηκε σε μένα με έναν τρόπο όχι σωστό, γιατί βασίλισσα είμαι κι εγώ και με κράτησε σαν σκλάβα. Ήρθα άσυλο γυρεύοντας κι εσύ τους ιερούς της ξενίας πατώντας νόμους και των εθνών το δίκιο απέναντί μου, στη φυλακή με έκλεισες. Μου πήρες και φίλους και υπηρέτες με ασπλαχνία. Σε στέρεση άπρεπη έμεινα. Με στήσαν μπρος ένα ατιμωτικό δικαστήριο. Μα τα αφήσουμε τούτα. Αιώνια λυσμοσύνη τα φρικτά βασανά μου στα σκεπάσει. Δε φταίς εσύ, δε φταίω κι εγώ. Ένα πνεύμα ήρθε κακό απ' την Άβυσσο να ανάψει στις καρδιές μας το μίσος που απ' τα χρόνια τα νεανικά μας έχει χωρισμένες. Είμαστε τώρα η μια μπροστά στην άλλη. Πες, αδερφή μου, ποια είναι η ανοχή μου και πλέρια ικανοποίηση θα σου δώσω. Αχ, να μ' άκουγες τότε που ζητούσαμε τόση επιμονή να ανταμωθούμε. Δεν θα έφταναν τα πράγματα όπου εφτάσαν. Με φύλαξε από αυτό η καλή μου η τύχη. Στον κόρφο μου την όχιαντρα να βάλω. Στη μοίρα μην τα ρίχνεις. Η καρδιά σου η μαύρη φταίει και η άγρια του σπιτιού σας δοξομανία. Χωρίς αναμεσό μας τίποτα να έχει γίνει. Μου κηρύχνει τον πόλεμο ο Πάπας λυσσασμένος ο θειός σου, που τα φθά δικό του χέρι κατά τους θρόνους όλους το ξαμώνει. Σε ξεμιάλισε αυτό το οικοσημό μου να πάρεις, να σκόσεις απαιτήσεις το θρόνο μου, να μπεις σε μια πάλη για ζωή και για θάνατο με μένα. Εναντιά μου ξεσήκωσες τα πάντα, σπαθιά λαών και γλώσσες ιερωμένων, της θρησκόληπτης τρέλας τα άγρια όπλα. Και στην ειρηνική μου ακόμα χώρα της ανταρσίας μου άναψες τις φλόγες. Αλλά ο Θεός είναι με μέ. Την νίκη δεν κέρδισε ο παπάς ο φαντασμένος. Για το δικό μου ετοίμαζε κεφάλι το χτύπημα και πέφτει το δικό σου. Στο χέρι του Θεού με. Η δύναμή σου τόσο σκληρή εφαρμογή δεν θα έχει. Θα με εμποδίσει ποιος? Η νύχτα του Άγιου Βαρθολομαίου σκολιό μου ας γίνει. Δίκαιο εθνών για μέ η συγγένεια τι είναι? Για σε ποια εγγύηση θα είχα, αν τα δεσμά σου τάλινα μεγαλόψυχα? Πού να βρω μια κλειδαριά την πίστη σου να κλείσω, που να μην την ανοίγει του Άγιου Πέτρου το κλειδί? Μόνη ασφαλειά μου είναι η βία. Αχ, η θλιβερή σκοτεινή υποψία. Για εχτρά και ξένη με είχες από πάντα. Αν κληρονόμα με κήρυχνες όπως μου πρέπει, δεν θα με έκανες πιστή σου και φίλη και συγγέννηση. Κληρονόμα να κάνω εσέ, προδοτική παγίδα, για να μου ξεπλανέψεις το λαό μου πριν πεθάνω, της χώρας τα αρχοντόπουλα με πηδέξια να μπλέξεις μες του έρωτα τα δίχτυα και στου καινούριου ήλιου τα ναύλεμα όλοι να στραφούν. Βασίλευε με ειρήνη. Καμιά δεν έχω αξίωση για το θρόνο. Όπως με έχεις κάνει, της ψυχής μου κοπήκαν τα φτερά, τα μεγαλεία δεν με τραβούν. Είμαι ο ίσκιος της Μαρίας. Τώρα, αδερφή, δώσε ένα τέλος. Πες τη λέξη που για δάφτην έχεις έρθει. Βέβαια σκοπός δεν ήταν του ερχομού σου το θύμα φρικτά να ειρωνευτείς. Πες τη λέξη αυτή. Πες, Μαρία, ελεύθερη είσαι πια. Τη δύναμή μου έχεις νιώσει. Τώρα μάθε τη μεγαλοψυχία μου να τιμάς. Μια λέξη όνα τα σβήνει. Την περιμένω. Ω, συντόμεψε την απαντοχή μου. Την ήττα σου λοιπόν ομολογείς. Τελειώσαν οι πλεχτάνες μου. Στο δρόμο κανένας δολοφόνος πια δεν είναι. Δεν προσπαθεί κανένας τυχοδιώχτης, ο θλιβερός υπότης σου να γίνει. Ναι, πάει, λέει Μαρία, δεν μου πλανάς κανέναν πια. Έχει ο κόσμος άλλες έγνοιες. Κανενός δεν γουστάρει ο τέταρτός σου να γίνει άντρας. Γιατί όπως τους συζύγους, έτσι και τους μνηστήρες σου ξοφλάς. Α, αδερφή, αδερφή, δίνε μου, Θεέ μου, υπομονή. Λοιπόν, μιλόρδε, Λέστερ, αυτά είναι τα κάλλη που άντρας δεν τα βλέπει ακίνδυνα. Και πλάι τους να τολμήσει δεν πρέπει να σταθεί καμιά γυναίκα. Η δόξα αυτή δεν στοίχησε και τόσο. Για να σε η γενική ομορφιά, σου φτάνει να σε κοινή για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Το αληθινό σου μούτρο τώρα το βλέπω. Το άλλο ήταν μάσκα. Δεν έχω κρίματα άγνωστα στον κόσμο. Κι ανώτερη είμαι από τη φήμη που έχω. Αλύσεσαι. Αν κάποτε ξεφύγει από τα έργα σου ο πέπλος που σκεπάζει την άγρια πύρη των κρυφών ορμών σου. Δεν είναι μητρική κληρονομιά σου η ηθική. Είναι γνωστό ότι την Άννα Μπόλεν, τη μάνα σου, για ποια αρετή την έστειλαν στο Δήμιο. Πάμε να φύγουμε! Το θρόνο της Αγγλίας τον λέρωσε μια μπάσταρδη. Τον ευγενή λαό των Βρετανών τον γέλασε μια πονηρή θεατρίνα. Αν ευεσίλευε το δίκιο, θα ήσουν εσύ πεσμένη προς τα πόδια μου. Γιατί είμαι εγώ η βασίλισσά σου. Ό,τι εκάματε, φεύγει μανιασμένη. Τώρα όλα πάνε, κάθε ελπίδα σβήνει. Ναι, φεύγει μανιασμένη. Με το χάρο στην καρδιά. Γιανούλα μου, Γιανούλα, ό,τι καλά που νιώθω. Τέλος. Τέλος μετά από τόσες πίκρες, καταφρόνιες, μια στιγμή εκδίκησης, θριάμβου. Ένα βουνό έχει πέσει από την καρδιά μου. Βάρεσα την εχθρά μου μέσα στο στήθος. Σας παραφέρνει η τρέλα, δυστυχή μου. Πληγώσατε καρδιά που δεν ξεχνάει. Κρατάει τον κεραυνό. Η βασίλισσα είναι. Την προσβάλατε μπρος στον εραστή. Την εξευτέλισα. Ω, μπροστά στο Λέστερ. Είδε τη νίκη μου. Η παρουσία του δύναμη μου έδινε. Ω, Σερ Μόρτιμερ. Ω, Σερ, τι λύση. Τα άκουσα όλα. Ενίκησες. Την γύρισες στη σκόνη. Η ρίγισσα ήσουν και ο ένοχος εκείνη. Με μάγευσε το θάρρος σου. Προσπέφτω μπροστά σου. Αυτή την ώρα σ' αντικρίζω σαν μια θεά λαμπρή, θεά μεγάλη. Μιλήσατε του Λέστερ. Τη γραφή μου το δώσατε. Το δώρο, κύριε, πέστε. Ήταν μια λάμψη γύρω στο θυμό σου. Της ομορφιάς σου η αποθέωση ήταν. Ω, εσύ η πεντάμορφη του κόσμου. Σερ, ανυπομονώ, σας συγκετεύω. Τι λέει ο Λόρδος Λέστερ, τι μπορώ να ελπίζω. Αυτός είναι ένας άθλιος φοβιτσάρης. Τίποτα μην ελπίζετε από αυτόν. Ξεχάστε τον. Περιφρονήστε τον. Τι λέτε. Να σας σώσει, να σας πάρει αυτός. Ας δοκιμάσει. Θα παλέψετε πριν ζωή και θάνατο μαζί μου. Το γράμμα δεν το δώσατε. Πάει τότε. Ο φοβιτσιάρης τη ζωή αγαπάει. Πρέπει το χάρο να ψηφά όποιος θέλει να σε γλιτώσει, να σε πει δικιά του. Δεν θέλει να εργαστεί για μέ. Μας μη γίνει λόγος γι' αυτόν πια. Τι μπορεί να κάνει αυτός και τι τον θέλουμε. Εγώ μόνος θα σε γλιτώσω. Αχ, τι μπορείτε εσείς. Μην ξεγελιέστε πια. Σαν να είστε ακόμα στη χθεσινή σας θέση. Με τον τρόπο που φύγει από κοντά σας η Ελισάβετ, με την τροπή που πήρε αυτή η κουβέντα, χαμένα είναι όλα. Χάρη δεν χωράει. Είναι ώρα δράσης. Ό,τι κάνει η τόλμη. Θα παίξει αυτή το τελευταίο το παιχνίδι. Λεύθεροι πρέπει να είστε πριν να φέξει. Τι λέτε. Απόψε. Πώς μπορεί να γίνει. Την απόφαση ακούστε. Τους συντρόφους τους έμασα σε κρύφιο παρεκκλήση. Μας χρωμολόγησε παπάς. Μας δίνει συγχώριο για τα κρίματά μας όλα. Ως και για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Μεταλάβαμε και είμαστε τώρα όλοι έτοιμοι για το στερνό ταξίδι. Ετοιμασμένοι. Θεέ μου, τι φοβερή προετοιμασία. Απόψε θα πατήσουμε τον πύργο. Τα κλειδιά τα έχω εγώ. Θα σφάξουμε όλους τους φρουρούς και από μέσα από το κελί σας θα σας αρπάξουμε. Όποιος προώσει μπορεί την αρπαγή θα πάει σφαγμένος. Κανένας ζωντανός δεν θα απομείνει. Και οι θεσμοφύλακές μου, ο Ντρούριο, ο Πόλετ, θα προτιμήσουν το αίμα τους να δώσουν. Το μαχαίρι μου πρώτα αυτούς θα κόψει. Το θειό σας που είναι δεύτερος πατέρας. Από τα δικά μου χέρια θα πεθάνει. Κρίμα φρικτό. Συγχωρεμένα είναι όλα. Όλα τα κρίματα από πριν. Μπορώ να κάνω το κάθε τι και θέλω να το κάνω. Φοβερό. Φοβερό. Κι αν είναι ανάγκη να τρυπήσω τη ρίγησα την ίδια, το ορκίστηκα στην Άγια Κοινωνία. Όχι, όχι, για μένα πάει τόσο αίμα. Τι είναι για μένα όποια ζωή μπροστά σου και μπροστά στην αγάπη μου. Τον κόσμο να σπάσουν οι δεσμοί. Ας καταποντήσει κατακλυσμός ό,τι αναπνέει. Κανένα πια δεν λογαριάζω. Αν είναι να σε χάσω, κάλλιο να αρθεί η συντέλεια του κόσμου. Θεέ μου, τι λόγια. Με κάνετε και σκιάζομαι. Η ζωή είναι μια στιγμή, κι είναι ο χάρος άλλη μία. Ας με σύρουν στο Τάιμπορν, ας με κάνουν κομμάτια με τσιμπίδα πυρωμένη. Φτάνει να σ' αγκαλιάσω λατρεμένη. Πίσω, τρελέ! Πάνω σε αυτό το στήθος, το στόμα αυτό που είναι πνοή του αγάπη. Σας συγκετεύω, αφήστε με να φύγω. Είναι τρελός αυτός που δεν κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά την ευτυχία που κάποιος Θεός στο χέρι του έχει βάλει. Θα σε γλιτώσω κι ας στοιχήσει 1000 ζωές. Το θέλω. Αλλά όμως θέλω ακόμα, ναι, μα το Θεό δικιά μου να σε κάνω. Δεν έχω Θεό κι ούτε άγγελο προστάτη. Μοίρα κακιά. Από μια τρομάρα σε άλλη άγρια με ρίχνεις. Ήρθα εγώ εδώ στον κόσμο για να ξυπνάω τη λύσα. Συμφωνήσαν μίσος και αγάπη να μου γίνουν σκιάχτρα. Ναι, με όση φλόγα εκείνοι σε μισούνε, με τόση σ' αγαπάω εγώ. Γυρεύουν να σ' αποκεφαλίσουνε, να κόψουν το κρουσταρένιο αυτό λαιμό σου. Δώσε στο Θεό της χαράς ότι στο μίσος χρωστάς για αιματηρή θυσία. Ω, δώσε την ευτυχία στον εραστή με αυτά σου τα κάλλη, που δικά σου πια δεν είναι. Με τα μετάξια των ωραίων σγουρών σου, που είναι του κάτου κόσμου πια γραμμένα, το σκλάβο σου για πάντα τυλιξέτων. Τι λόγια ακούω. Αν το βασιλικό μου κεφάλι σεβαστό για σας δεν είναι, τη δυστυχία μου, κύριε, σεβαστείτε. Από το κεφάλι σου έπεσε η κορώνα. Επίγειο πια δεν σου μένει. Πρόσταξε και θα δεις αν στη λαλιά σου κανείς θα τρέξει φίλος σου ή ο σωτήρας. Σου μείνε μόνο η όψη αυτή η μαγεύτρα, η δύναμη η θεϊκιά της ομορφιάς σου. Αυτή με κάνει να τολμώ τα πάντα, στου δίμιου αυτή με σπρώχνει το πελέκι. Απ' τη μανία του ποιος θα με γλιτώσει. Γενναία βοηθάς, γενναία και πληρωμή σου. Το αίμα του γιατί το χύνει ο Ανδρίος, τη ζωή στο πιο υψηλό αγαθό η ζωή είναι. Τρελός αυτός που τη σκορπάει του κάκου. Στην πιο θερμή αγκαλιά θα γύρω τώρα. Πρέπει λοιπόν να κράξω βοήθεια για έναν που θα με σώσει. Αφήστε με, είστε τρελός. Λιγώνουνε. Το πάρκο γέμισε όλα αρματωμένους. Είμαι εγώ για σένα. Γιανούλα, γλίτωσέ με τα χέρια του, Γιανούλα. Ωι, μαύρη εγώ, πού να βρω καταφύγιο. Από ποιον Άγιο να ζητήσω βοήθεια. Εδώ είναι η βία και μέσα εκεί είναι ο φόνος. Κλείστε τις πύλες! Σκόστε τα γεφύρια! Τι τρέχει, Φιέ? Πού είναι η δολοφόνα? Στο πιο βαθύ που ντρούμι βάλετε έτσι! Μα τι έγινε? Η βασίλισσα! Α, τι τόλμη σατανική! Καταραμένα χέρια! Ποια βασίλισσα? Της Αγγλίας! Της σκότωσαν γυρίζοντας τη Λόντρα! Μου φύγει ο νους. Δεν ήρθε τώρα κάποιος και είπε πως τη βασίλισσα σκοτώσαν. Όχι, όχι όνειρο είδα. Παραλήρημα ήταν τη θέρμη που μου φέρνει μπρος στα μάτια ό,τι φρικτό τη σκέψη μου κατέχει. Ποιος έρχεται? Ο Κέλλη! Κι όλος τρέμει! Μόρτιμπερ, δρόμο, όλα χαμένα! Τι είναι χαμένα? Μη ρωτάτε, μόνο σκάστε το ευθύς! Μα τι έτρεξε? Πόσο βάζει τη βάρες ο τρελός! Ωστε είναι αλήθεια! Αλήθεια, αλήθεια, δρόμο να σωθείτε! Σκοτώθηκε λοιπόν τώρα η Μαρία Βασίλισσα! Σκοτώθηκε, ποιος το είπε? Εσείς ο ίδιος! Ζή κι είμαστε εμείς χαμένοι κι εγώ κι εσείς και όλοι οι άλλοι! Ζή. Ναι, πήγε στραβά η χτυπιά, την κράτησε το ρούχο και ο Τάλμποτ πήρε το όπλο από το φωνιά. Ζή! Για να μας χαλάσει εμάς, ελάτε το πάρκο κι όλα στόζωσαν. Ποιος είναι που κάμε αυτή την τρέλα? Ο Βαρναδίτης από το Τουλόν, που μες στο παρεκκλήσι τον είδατε σε σκέψεις βυθισμένων, την ώρα που ο Καλόγερος ξηγούσε το ανάθεμα που ο Πάπας έχει κάνει της Ελισάβετ. Θέλησε να πάρει το δρόμο το πιο σύντομο, να σώσει με το όλμημα του Θεού την Εκκλησία, μαρτυρικό στεφάνι να κερδίσει. Στον Πάπα μόνο το είχε φανερώσει και το έκαμε στο δρόμο προς τη Λόντρα. Δόλια. Σε κυνηγάει μια στρίγγλα μοίρα. Τώρα πια θα πεθάνεις. Το χαμό σου τον ετοιμάζει ο ίδιος ο άγγελός σου. Πες τα για που θα φύγετε. Εγώ πάω στα δάση του βοριά να βρω κρυψώνα. Ο Θεός να είναι οδηγός σας. Εγώ μένω. Θα δοκιμάσω ακόμα να τη σώσω. Και αν δεν μπορώ, στον τάφο της θα πέσω. Πώς είναι η μεγαλειοτάτης. Λόρδι, δεν μπορώ να συνέλθω από τον δρόμο. Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο πράγμα στη μέση ενός λαού αφοσιωμένου? Δεν είναι από τον λαό. Του βασιλιά σας υπήκος είναι ο δράστης. Βέβαια, κάποιος τρελός. Καθολικός, κόντε ο Μπεσπίν. Της εκτέλεσης γρήγορα να γίνει το διάταγμα. Να μπει η σφραγίδα. Και όταν ετοιμαστεί, στηρίγησε να πάει για υπογραφή. Χωρίς αργοπορία, πηγαίνετε. Θα γίνει. Του νησιού σας τη δίκαια τη χαρά, η πιστή καρδιά που συμμερίζεται, Λόρδε. Να έχει δόξα ο Θεός που από τη χτυπιά του δολοφόνου το ρηγικό προφύλαξε κεφάλι. Δόξα να έχει που τάραξε τα σχέδια των οχτρών μας. Ο Θεός να τιμωρήσει τον δράστη αυτής της αποτρόπαιης πράξης. Μαζί και τον αισχρό υποκινητή της. Παρακαλώ, στη μεγαλειότητά της οδηγήστε με, Λόρδε Τελετάρτη, του αφέντη μου και ρίγα να υποβάλλω καθώς που πρέπει τα σκαρτίδια. Κόντε ο Μπεσπίν, μην κάνετε τον κόπο. Το χρέος μου το γνωρίζω, Λόρδε Μπέρντι. Το χρέος σας είναι αμέσως στο νησί μας να αφήσετε. Πώς, τι? Η ιερή σας θέση σας προστατεύει για μια μέρα ακόμα, όχι αύριο πια. Και το έγκλημά μου, ποιο είναι? Αν το ονομάστρο δεν χωράει συγγνώμη. Των πρεσβευτών το δίκαιο, Λόρδε, ελπίζω να... Δεν προστατεύει εσχάτης προδοσίας ενόχους. Τι είναι αυτά? Λόρδε, σκεφτείτε! Διαβατήριο από το χέρι σας γραμμένο του δολοφόνου βρέθηκε την τσέπη. Αλήθεια! Εκδίδω τόσα διαβατήρια που ξέρω εγώ τι σκέφτηκε ο καθένας. Ομολογείται μέσα στο δικό σας σπίτι ο φωνιάς. Το σπίτι μου είναι ανοιχτό. Για κάθε της Αγγλίας οχτρό. Απαιτώ ένα δακρύο. Αν γίνει αλλημονό σας. Λόρδε, στο πρόσωπό μου ο βασιλιάς μου προσβάλλεται. Θα σκίσει τη συνθήκη. Την έχει κιόλα σκίσει η ρίγησά μας. Η Αγγλία δεν συμμαχεί με τη Γαλλία. Λόρδα Κέντ. Αναλάβετε να πάτε με ασφάλεια τον Κόντε ως τα Κρογιάλι. Το μέγαρο του πάτησε ο οργισμένος λαός και βρήκε ολάκερο οπλοστάσιο. Μόλις φανεί απειλούν να τον ξεσκίσουν, κρύφτε τον, ώσπου η μπόρα να περάσει. Είστε υπεύθυνος εσείς για τη ζωή του. Φεύγω. Τη χώρα αφήνω ετούτη όπου το δίκαιο των εθνών ποδοπατούνε και παίζουν με συνθήκες. Μα θα λάβει ο βασιλιάς μου εκδίκηση. Ας τη λάβει. Στεχαλάτε ο ίδιος τη συνθήκη που αυτόκλητος με ζήλο έχετε φτιάσει. Θα σας χρωστά η Αγγλία ευγνωμοσύνη και πήγε, Λόρδε, ο κόπος σας χαμένος. Είχα καλό σκοπό, μα αλλιώς ευγήκε. Καλότυχος που πιο μεγάλο βάρος δεν έχει στην ψυχή. Του Σέσιλ το ύφος είναι γνωστό, το μυστηριώδικο, όταν ξετρέχει κάποιον για έγκλημα του κράτους. Είναι για σας λαμπρή ευκαιρία τώρα. Φρικτό κακούργημα έγινε και κρύβει τους δράστες του πυκνό μυστήριο ακόμα. Ανοίγει τώρα ανάκριση. Τα λόγια ζυγιάζονται, οι ματιές βυτομετριούνται και οι λογισμοί. Κι έτσι είστε ο πιο σπουδαίος άνθρωπος τώρα εσείς. Του κράτους ο Άτλας. Στους ώμους σας στηρίζεται όλη η Αγγλία. Βρίσκω σε εσάς το δάσκαλό μου, Λόρδε. Ποτέ μου εγώ δεν είδα τέτοια νίκη που κέρδισε η δικιά σας ευγλωτία. Τι θέλετε με αυτό να πείτε, Λόρδε? Δεν είστε εσείς που πείσατε να πάει τη ρίγη σας του Φόθριν Χέι τον πύργο, κρυφά από με. Κρυφά? Και ποια μου πράξη φοβήθηκε ποτέ τη ματιά σας? Εσείς, λέει, οδηγήσατε στον πύργο του Φόθριν Χέι τη ρίγησα. Κάθε άλλο. Δεν την πήγατε εσείς. Η ρίγησα είχε την καλοσύνη να σας πάει στον πύργο. Με αυτά που λέτε, τι εννοείτε, Λόρδε? Πόσο ευγενικό ρόλο εκεί κάτω τη βάλατε να παίξει. Πόσο εξαίσιον ετοιμάσατε θρίαμβο της αθώας που πιστεύτηκε. Δυστυχή κυρά μου. Σχέδιο φίνο, με φίνα πόντα. Κρίμα που σπάσε μόνο απ' την πολλή φινέτσα. Τιποτένια. Ελάτε ευτής μαζί μου. Μπροστά στο θρόνο της βασίλισσάς μας θα μου δώσετε λόγο. Θα με βρείτε, Μιλόρδε, εκεί. Προσέξετε μονάχα εκεί να μην σας λείψει η ευγλωτία.